την άμεση έναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου και την παρέμβαση στο Υπουργείο σε συνεργασία με την Περιφέρεια για τροποποίηση του έργου της ανόρυξης των υδρευτικών γεωτρήσεων, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου. Το παρόν στη συνεδρίαση έδωσαν μετά από πρόσκληση τη Δημοτική Αρχή ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλτσογιάννης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Μπατζιάκας και Κίτσιος, καθώς και η Διευθύντρια της ΕΙΔΕ Κάρλας, Ξένια Καρατζά, αλλά και ο Πρόεδρος του ΤΕΜΑ Γνησίας, Σοκράτης Αναγνώστου. Ο κύριος Αγοραστός αναφέρθηκε στην πορεία των εργασιών, τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί, ενώ απάντησε στα πολλά ερωτήματα των παρευρισκόμενων δημοτικών συμβούλων και κατοίκων για τα έργα της Κάρλας. Ο ίδιος υπογράμμισε τη μεγάλη περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία της Κάρλας για την ανάπτυξη της περιοχής και ότι η περιφέρεια καταβάλει όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για να μην κινδυνεύσει όλο το έργο. Από την πλευρά της, η κυρία Καρατζά σημείωσε ότι οι εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο έχουν προχωρήσει σε ποσοστό 10 με 15%, ενώ αντίστοιχα το έργο των υδρευτικών γεωτρήσεων σε ποσοστό 65%. Και στα δύο έργα οι εργασίες έχουν σταματήσει. Από την πλευρά του, ο κύριος Αναγνώστου σημείωσε μεταξύ άλλων τις ενέργειες του ΤΕΜΑ Γνησίας για την ανάδειξη των ζητημάτων της Κάρλας και τόνισε την ανάγκη προώθησης όλων των απαραίτητων διαδικασιών.